Επιστροφή στην εκπομπή μας εδώ στην πρωινή ενημερωτική ζώνη του σταθμού στο Ράδιο Λέχοβεν 71. Σας έχουμε ήδη ανακοινώσει ότι θα συναντήσουμε τον διοικητή του Ποδοσφαίρου Νοσοκομείου Πτολεμαίδη, τον κύριο Σταύρο Παπασοδρίου. Τον έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή. Κύριε διοικητά, κύριε Παπασοδρίου, καλημέρα. Ευχαριστώ θερμά που είστε σήμερα εδώ μαζί μας στο Ράδιο Λέχοβεν. Καλημέρα, καλημέρα στους ακροατές σας. Εγώ ευχαριστώ και για την πρόσκληση. Να είστε καλά. Λοιπόν, ξεκινάμε μια πολύ θετική εξέλιξη, μια πολύ ευχάριστη είδηση. Ξεκινούν τα χειρουργεία ημέρας από σήμερα Παρασκευή, κάτι που δεν έχει ξαναγίνει στο ποδοσάκιο. Πράγματι είναι μια ευχάριστη μέρα σήμερα για εμάς, είναι μια ευχάριστη μέρα για την κοινωνία της Πτολεμαΐδας, είναι μια ευχάριστη μέρα ευρύτερα για την περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας. Σήμερα πρώτη φορά από ιδρύσεως και λειτουργίας του νοσοκομείου, του Ποδοσφαίρου Νοσοκομείου, ξεκινά η λειτουργία των χειρουργείων ημέρας με πρώτη ειδικότητα την οφθαλμολογία. Κάθε Παρασκευή θα πραγματοποιούνται οφθαλμολογικά χειρουργεία προς κάλυψη των αναγκών των πολιτών της περιοχής. Η προσέλευση θα γίνεται κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού στο γνωστό τηλέφωνο στο 24630 και 5 διάρεια. Να πούμε βέβαια ότι έχουν ήδη προγραμματιστεί και οι πρώτες επεμβάσεις. Έχουν προγραμματιστεί και θα γίνουν τα πρώτα τρία σήμερα και έχουν ξεκινήσει. Ωραία, οπότε καλά αποτελέσματα. Λίγο πριν το μεσημέρι θα έχουν τελειώσει κιόλας. Ωραία, καλά αποτελέσματα να έχουν, να ευχηθούμε και να πάνε όλα καλά. Όλοι και πιστεύω ότι όλα θα πάνε καλά και θα συνεχίσει να η προσπάθεια αυτή να προσενίσχυση για τους ασθενείς της περιοχής. Εδώ θέλω να τονίσω ότι ο γιατρός, ο οποίος σε συνεργασία και με το δικό μας οφθαλμίατρο προέρχεται από το νοσοκομείο Φλόρινας, έχει εκπαιδευτεί και το αντίστοιχο νοσηλευτικό προσωπικό που υποστηρίζει όλη αυτή την διαδικασία και θα γίνει μονιμότερου χαρακτήρα για την περιοχή. Πολύ ωραία. Θετικότατη εξέλιξη σε ό,τι έχει να κάνει με την υγεία μας. Πραγματικά συγχαρητήρια για αυτή την πρωτοβουλία. Από το 1992 είχαμε τα εγγένεια του Ποδοσφαίρου, έτσι δεν είναι? Πράγματι, ακόμα και παλαιότερα, όταν υπήρχε το νοσοκομείο σε άλλο σημείο της περιοχής, τουλάχιστον σε οφθαλμολογικά δεν υπήρξε η αντίστοιχη ειδικότητα ώστε να μπορούν να βοηθηθούν οι ασθενείς της περιοχής. Τώρα, μια και μας λέτε για ειδικότητες, για ενίσχυση του νοσοκομείου, για εκπαίδευση των νοσηλευτών, τι γίνεται με τις προσλήψεις, πώς πάμε? Κοιτάξτε, τούτη την ώρα τρέχει η προκήρυξη γνωστή που έχω πει και άλλη φορά για 5 θέσεις μονίμων γιατρών στο νοσοκομείο, το οποίο αφορά τους αναισθησιολόγους και την ΜΕΘ μας. Η ΜΕΘ, η οποία πραγματικά όλο αυτό το διάστημα έχει δώσει πάρα πολύ μεγάλο αγώνα, παρά τις ελλείψεις και με τις εσωτερικές μετακινήσεις που έχουμε κάνει με αντίστοιχες ειδικότητες, έχει καταφέρει και έχει σταθεί όρθια, δεν έχει σταματήσει ούτε μία μέρα να νοσηλεύει περιστατικά COVID και δυστυχώς ξανά έχουμε το φαινόμενο της νοσηλείας βαριών περιστατικών από COVID. Βέβαια είναι από άλλες περιοχές ευρύτερα της Δυτικής Μακεδονίας, μιας και είναι μία από τις δύο ΜΕΘ που λειτουργεί στην περιφέρεια. Αυτό δεν είναι καλό και θα πρέπει να το λάβουμε υπόψη όλοι μας, κύριε Παπασωτηρίου, γιατί όλοι μιλάμε για αυτές τις υποπαραλλαγές της όμικρον, οποίες τελικά δεν προσβάλλουν όλο το αναπνευστικό σύστημα, αλλά μόνο το επάνω, όπως λέμε, και ότι περνάει γρήγορα. Δεν είναι τόσο εύκολα τα πράγματα. Εξακολουθούν να υπάρχουν προβλήματα. Ο ιός είναι εδώ, πρέπει να μάθουμε να ζούμε με τον ιό και έγκυται στον καθένα μας πλέον το πώς μπορούμε να προστατέψουμε τον εαυτό μας, την υγεία μας και βέβαια και το περιβάλλον, το οικογενειακό και ευρύτερα το κοινωνικό. Γιατί να σας πω κάτι, και έχουμε πάρα πολλά εφόδια πλέον, έχουμε τα αντιϊκά, έχουμε τα επικυρωποιημένα εμβόλια, θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί. Ευτυχώς μέχρι τώρα ο καιρός είναι πάρα πολύ καλός, οπότε μπορούμε και είμαστε έξω, αερίζουμε τους χώρους που, και του σπιτιού μας, αλλά και όπου αλλού συναναστρεφόμαστε. Να κάνουμε χρήση της μάσκας. Η μάσκα προστατεύει πραγματικά, γιατί όπως λένε και οι ειδικοί, έχουμε και τις γρίπες, άρα αντιλαμβάνεστε, έχουμε και το χειμώνα μπροστά μας, θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί και έγκυται στον καθένα μας. Ναι. Καταρχήν να προστατεύσουμε τον ίδιο μας, τον εαυτό, την υγεία μας και ευρύτερα
τους ανθρώπους που συναστρεφόμαστε και τις οικογένειές μας. Να πούμε βέβαια ότι τα εμβόλια τώρα γίνονται στα κέντρα υγείας της περιοχής. Κατά βάση ναι, στο δικό μας το νοσοκομείο γίνονται μόνο τα Novavax και σε σύντομο χρονικό διάστημα θα ξεκινήσουν και τα υπόλοιπα. Μάλιστα. Λοιπόν, άλλωστε, πάντα... ήδη έχει μεταφερθεί το εμβολιαστικό κέντρο σε έναν υπερσύγχρονο πολύ φιλικό χώρο, ανεξάρτητο από την υπόλοιπη υγειονομική μονάδα, οπότε να μην ταλαιπωρούνται και οι πολίτες, αλλά και να μην έχουν επαφή με τους υπόλοιπους ασθενείς που νοσηλεύονται. Έτσι ακριβώς, έτσι πρέπει. Να πούμε βέβαια ότι η διαδικασία είναι γνωστή. Μέσα από το διαδίκτυο μπορούν να κλείσουν το ραντεβού για να κάνουν τα εμβόλια. Το γνωστό σύστημα μέχρι τώρα ίσχυε και ισχύει, το οποίο είναι πάρα πολύ ευέλικτο και νομίζω ότι έχουμε καταφέρει πάρα πολλά πράγματα και αξίζουν τα εύσημα κυρίως στους γιατρούς και στο νοσηλευτικό προσωπικό που ανταποκρίνεται άμεσα. Και το διοικητικό βέβαια που υποστηρίζει το γραμματιακό κομμάτι. Το ίδιο ισχύει και για τη γρήπη, έτσι, για το εμβόλιο της γρήπης. Βεβαίως. Αυτό είναι πολύ πιο εύκολο. Η συνταγογράφηση είναι πάρα πολύ εύκολη και μπορείς να την κάνεις στο οποιοδήποτε φαρμακείο. Ωραία. Λοιπόν, να πούμε ότι το ποδοσάκι όλο αυτό το διάστημα και της πανδημίας δέχτηκε πάρα πολλές δωρεές. Συνεχίζονται από ό,τι μαθαίνουμε από πολίτες. Είναι μια πολίτες... πραγματικότητα αυτό που λέτε και είναι συγκινητική ανταπόκριση τόσο της τοπικής κοινωνίας αλλά και όσο και ευρύτερα της Δυτικής Μακεδονίας. Πραγματικά οι πολίτες ασθενείς οι οποίοι κατά καιρούς επισκέφτηκαν και νοσηλεύτηκαν το νοσοκομείο μας αλλά και δεν είναι κατά ανάγκη μόνο νοσηλευόμενοι και οι επιχειρήσεις σε ατομικό επίπεδο πολίτες έχουν ανταποκριθεί στο κάλεσμα και έχουν βοηθήσει το νοσοκομείο με στοχευμένες ενέργειες και κυρίως με τη δωρεά ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού. Πρόσφατα μας δόθηκε μια δωρεά με υπέρηχο χειρός ο οποίος ήταν χρήσιμος για το τμήμα επειγόντων περιστατικών και ευχαριστούμε την οικογένεια Κούση για αυτή την πράξη και ενέργεια. Βέβαια αυτό ενδυναμώνει το προσωπικό, ενδυναμώνει την διοίκηση, ενδυναμώνει όλους μας στο να μπορέσουμε να προσφέρουμε και συνεχώς έχουμε μπει σε μια διαδικασία να ενισχύσουμε το νοσοκομείο και με ιατρικό προσωπικό και με νοσηλευτικό. Όπως πολύ καλά γνωρίζετε και βγαίνουν και σχετικά δελτία τύπου, ορκίζουμε συνεχώς μόνιμο προσωπικό, ενισχυόμαστε και με άλλες ειδικότητες οι οποίες έχουν να κάνουν με το μπλοκάκι και κυρίως στον χώρο των γιατρών. Το νοσοκομείο συμμετέχει σε προγράμματα ερευνητικά. Για το τμήμα πείτε μας του γι' αυτό. Θεωρείται πρωτοπόρο σε αυτό, όπως και της ορθοπαιδικής αλλά και τα υπόλοιπα τμήματα. Αναμένεται να ενισχύσουμε και τη χειρουργική και τη μαιευτική και την γυναικολογική. Και προγραμματίζουμε και την περαιτέρω ενίσχυση του τμήματος επειγόντων περιστατικών που αποτελεί την αιχμή του δόρατος και άλλωστε στην διαβούλευση η οποία τρέχει αυτή τη στιγμή από το Υπουργείο Υγείας αιχμή του δόρατος αποτελεί το τμήμα επειγόντων περιστατικών που είναι η πρώτη επαφή του ασθενή πολίτη με το νοσοκομείο. Εκεί έχετε τοποθετήσει ορθοπαιδικό μόνιμα? Τις πρωινές ώρες, ναι, υπάρχει ορθοπαιδικός, ο οποίος ανταποκρίνεται άμεσα για τα επείγοντα περιστατικά. Και οι υπόλοιποι γιατροί, είτε είναι στα χειρουργεία, είτε ασχολούνται με τους ασθενείς, οι οποίοι νοσηλεύονται στο αντίστοιχο τμήμα. Πολύ ωραία. Κύριε Παπασοδρίου, πείτε μας για αυτό το πρόγραμμα των κάμερα που τέθηκε σε εφαρμογή εκεί στο ποδοσφαίρι. Είναι ένα πρωτοπόρο. Είναι μια πρωτοπόρα δράση, θα την χαρακτηρίσω. Είναι η προμήθεια μέσω. Έγινε μέσω προγραμμάτων ΕΣΠΑ COVID σε συνεργασία με την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, τη Διαχειριστική Αρχή, την Τρίτη είπε και το Υπουργείο Υγείας. Πρόκειται για ένα προηγμένο σύστημα τηλεδιάσκεψης και αφορά την επικοινωνία μέσω ήχου και εικόνας του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού με τους νοσηλευόμενους ασθενείς COVID και άλλων υψηλά μεταδοτικών νοσημάτων. Έχει μπει σε όλα τα τμήματα, πέρα του τμήματος COVID. Το συγκεκριμένο σύστημα βέβαια συμβάλλει στην ασφάλεια του προσωπικού, αποτρέποντας περιττές κινήσεις. Είναι μεγάλη εξοικονόμηση εξοπλισμού που πολλές φορές κρίνεται άσκοπη, κυρίως εννοώ στολές και ό,τι άλλο απαιτείται για να μπει είτε ο γιατρός είτε ο νοσηλευτής.
και βοηθά βέβαια και στην εξοικονόμηση των δυνάμεων. Μάλιστα. Πολύ σημαντικό. Και βέβαια υπάρχει και αυτή η συνεχή παρακολούθηση του ασθενή, να μην υπάρχουν κάποια πρόβλεπτο. Έτσι ακριβώς. Μάλιστα. Ωραία. Δεν σταματάμε όμως βέβαια εδώ. Συνεχίζουμε να φτιάχνουμε τον προγραμματισμό μας, τόσο στην βελτίωση και την ενίσχυση με ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό, και μπαίνουμε σε μια διαδικασία επαναλειτουργίας όποιων απογευματινών ιατρίων είχαμε πάρει σχετικές εγκρίσεις, και με την κατάθεση νέων προτάσεων για αντίστοιχες άλλες ειδικότητες. Ωραία. Η λογική μας είναι ότι να είμαστε δίπλα στον πολίτη ασθενή, δίπλα στην τοπική κοινωνία και ευρύτερα στην περιοχή, γιατί κατά γενική ομολογία το Ποδοσάκι αποτελεί το στολίδι της Δυτικής Μακεδονίας. Είναι ένα μεγάλο νοσοκομείο που προσφέρει τα μέγιστα στην υγεία των πολιτών όλης της περιοχής και όχι μόνο. Ο Οκτώβρης που πέρασε και ο μήνας. Βέβαια, να τονίσω εδώ, αν μου επιτρέπετε, είμαστε ανοιχτοί προς όλους τους φορείς της περιοχής, και πρόσφατα είχαμε μια συνάντηση με τον Σύλλογο Ατόμων με Αναπηρία, με τους γονείς συγκεκριμένα. Με το Σύλλογο Νέων και Δαιμόνων Ατόμων με. Τη περιοχή τη Κοζάνη, τη Περιφερειακή Ανότητα Κοζάνη. Η συνάντηση αυτή ήταν ουσιαστική, με αποτέλεσμα να, αφότου ετέθησαν οι προτεραιότητες και οι διεκδικήσεις από την πλευρά των γονέων, ακολούθησε μετά μια δεύτερη συνάντηση με τα στελέχη του νοσοκομείου, τόσο με το ιατρικό όσο και το νοσηλευτικό και το διοικητικό προσωπικό και με την ίδια την διοίκηση, και πολλά από αυτά δρομολογούνται ήδη για να λυθούν. Πολύ ωραία. Είναι πολύ καλό ότι το νοσοκομείο είναι ανοιχτό στην κοινωνία και στους φορείς. Τουλάχιστον η διοίκηση αυτή και το σύνολο των εργαζομένων αυτό το έχουμε ως αρχή, ως αξίωμα, ως όραμα. Πολύ ωραία. Ο μήνας που μας πέρασε, κύριε Παπαστοτήρη, ήταν ο μήνας για την πρόληψη κατά του μαστού. Σας είδαμε στη Θεσσαλονίκη σε εκδήλωση της Τρίτης ΥΠΕ. Ναι, ναι, ήταν μια πρωτοβουλία της Τρίτης Υγειονομικής Περιφέρειας, καλώντας τις διοικήσεις των νοσοκομείων σε συνεργασία με την νοσηλευτική υπηρεσία αλλά και την ιατρική υπηρεσία της Τρίτης Υγειονομικής Περιφέρειας. Έγινε μια πολύ όμορφη εκδήλωση, καλώντας στο να συμμετέχουν οι γυναίκες για την προστασία του μαστού, του καρκίνου κτλ. Και ό,τι άλλο. Στην πλατεία Αριστοτέλους. Ήταν μια λιτή, όμορφη αλλά και συμβολική εκδήλωση. Μάλιστα. Η πρόληψη είναι το πάνω όσο αφορά την υγεία μας. Το πιο και σημαντικό για όλους μας. Έτσι. Και λοιπόν, εδώ θα πρέπει να προσέχουμε, να επισκεφτόμαστε στα τακτικά τους γιατρούς μας, με κάθε πρόβλημα που μπορούμε να συναντάμε στον δρόμο στη ζωή μας. Λοιπόν, ευχάριστα τα νέα, να επαναλάβουμε ότι ξεκινούν από σήμερα τα χειρουργεία ημέρας, κύριε Παπασωτηρίου, μια πρωτοβουλία που πραγματικά θα βοηθήσει πάρα πολύ κόσμο. Να ευχηθώ καλή συνέχεια σε εσάς και στο προσωπικό του Ποδοσάκι Νοσοκομείου και για την ημέρα αλλά και για τις επόμενες μέρες, να είστε γεροί και δυνατοί και να προσφέρετε υγεία σε όλο τον κόσμο. Και εμείς σας ευχαριστούμε για το ότι έχετε συμβάλει με το δικό σας τρόπο στο να είναι ενημερωμένος ο πολίτης ασθενής, και το μεγάλο ευχαριστώ πάλι θέλω να το απευθύνω στο προσωπικό του νοσοκομείου, που παρά τις ελλείψεις, τις δυσκολίες, έχει σταθεί όρθιο για να ανταποκριθεί στο να βελτιωθούν οι παροχές υγείας προς τους πολίτες της περιοχής, της Πτολεμαΐδας, της Εορδέας, αλλά και ευρύτερα της Δυτικής Μακεδονίας. Έτσι, το Ποδοσάκι μου, το νοσοκομείο της Δυτικής Μακεδονίας, δεν το ξεχνάμε αυτό, και μακάρι να ενισχυθεί ακόμη περισσότερο. Κύριε Παπασωτηρίου, ευχαριστώ που ήσασταν εδώ στο Ράδιο Λέχοβο. Καλή συνέχεια, καλή δύναμη. Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλή σας μέρα. Καλημέρα. Καλημέρα στο διοικητή του Ποδοσάκι Νοσοκομείου.